Κυρία Μανολάκου, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος λέει όχι, συνεπές στη θέση του των τελευταίων, πολλών τελευταίων χρόνων και με τη βασική διαφωνία σε ό,τι αφορά και τον προσανατολισμό της χώρας, τις συμμαχίες του, τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά την ίδια στιγμή λέτε ότι θα σχηματιστεί κυβέρνηση από τον πρώτο γύρο. Πώς γίνεται αυτό όταν εσείς δεν συνδράμετε ούτε καν, δεν θέλετε να συνδράμετε, ούτε καν μέσω της ανοχής. Πού τη στηρίζετε αυτή σας την πεποίθηση δηλαδή. Λέμε όχι σε συμμετοχή αντιλαϊκής κυβέρνησης, γιατί ξέρουμε ότι όποια κυβέρνηση και να σχηματιστεί μετά τις εκλογές, είτε κύριο κορμό έχει τη Νέα Δημοκρατία είτε το ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι αντιλαϊκή κυβέρνηση, γιατί δεσμεύονται απέναντι στο πρόγραμμα σταθερότητας, απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές που ήδη έχουν εφαρμόσει ως κυβερνήσεις και συνεχίζουν. Σύμφωνοι, έχετε δομικές διαφωνίες, στην αλήθεια. Ναι, θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ καθαρό ότι ακόμα και την περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε γίνει κυβέρνηση, εμείς λέγαμε ότι καλλιεργεί αυταπάτες, και δικαιωθήκαμε, αν θέλετε. Έφερε τρίτο μνημόνιο, κατήργησε ΕΚΑΣ, πέρασε ιδιωτικοποίησης και μια σειρά αντιλαϊκές πολιτικές που φτωχοποίησαν ακόμα πιο πολύ τον ελληνικό λαό και κυρίως τους εργαζόμενους. Η εκτίμησή μας ότι μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση είναι γιατί όταν έχουν ψηφίσει στη Βουλή ο Μένες ΣΥΡΙΖΑ το 50% των νομοσχεδίων που είναι νόμοι τώρα, και το ΠΑΣΟΚ το 70%, άρα είναι μια πάρα πολύ ισχυρή βάση για να φτιάξουν κυβέρνηση. Κυρία Μανολάκου, ποιοι θα είναι σε αυτή την κυβέρνηση, για ποιους λέτε. Ναι, θα σας πω ότι εμείς λέμε ότι η κυβέρνηση μπορεί να φτιάξουν και οι τρεις και οι τέσσερις ακόμα. Δηλαδή μέσα βάζουμε ακόμα και το Μέρα 25, το οποίο ναι μεν παριστάνει το αντισυστημικό, όμως δεν ανησυχεί καθόλου το σύστημα για το Μέρα 25. Γιατί σε μια σειρά θέσεις έχει πάρει συμπλέει μαζί τους. Δηλαδή, για την ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ, ο κύριος Βαρουφάκης είχε πει ναι. Ή την πράσινη μετάβαση που φέρνει και ακριβή ενέργεια και ενεργειακή φτώχεια, μαζί την ψηφίσανε. Με αυτή την έννοια είναι πολύ εφικτό. Απλά, τι συμβαίνει τώρα, προσπαθούν να ξεγελάσουν είτε με υποσχέσεις, είτε με κάλπικα ψευτοδιλήμματα, να αρπάξουν λαϊκές ψήφους, να τους ξαναεμπιστευτούν για να συνεχιστεί μία αντιλαϊκή πολιτική στον ίδιο προσανατολισμό. Και να σας πω κάτι. Εμείς το συναντάμε, γιατί κάνουμε πολλές περιοδίες και στους χώρους δουλειάς. Μιλάμε με τους εργαζόμενους. Το καταλαβαίνουν ότι όποιος και να βγει, την ίδια πολιτική θα ακολουθήσει. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία πώς η φωνή του ΚΚΕ θα ισχυροποιηθεί στη Βουλή, ώστε να δυναμώσουν τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις των εργαζομένων και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή με την τόνωση και την ισχυροποίηση των αγώνων. Ρωμανέ. Γιατί με αγώνες κατακτάμε κακά τα ψέματα, ό,τι κατέκτησε ο εργαζόμενος. Μάλιστα. Με δυνατούς και μεγάλους αγώνες και πολλές φορές και με αίμα και θυσίες. Θέλω να σας πω ότι ήδη έχουν συμπράξει. Δηλαδή, όταν ψηφίζανε την ιδιωτικοποίηση του ελληνικού, του λιμανιού του Πειραιά, το τρίτο μνημόνιο, όταν προωθούσανε τον νόμο Βρούτση Αχτσιόγλου, που καθορίζει στο ελάχιστο, έτσι όπως φέρει τους βιομήχανους, ο κατώτατος μισθός, δηλαδή φτωχός, όταν συμφωνούσαν στους πληστηριασμούς, στο Ταμείο Ανάκαμψης, αναμένουν την αναβάθμιση της επενδυτικής βαθμίδας, που ουσιαστικά εξυπηρετεί τις αγορές. Εδώ έχουν συμπράξει σε συγκεκριμένες πολιτικές, που αντιπαρατίθεται σε αυτά που είναι ασήμαντα, εκεί τσακώνονται. Κοιτάξτε, δεν μπαίνει μπροστά η μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Γιατί σήμερα στους δύο εργαζόμενους ο ένας είναι μελαστικές μορφές εργασίας. Δηλαδή, με το μαστίγιο να ανεμίζει πάνω στο κεφάλι του της απόλυσης. Να μην μπορεί να ζήσει, να ζει για 8 μήνες και μετά να είναι
σε ανεργία και να ξαναψάχνει για δουλειά. Η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια δεδομένα και βέβαια για Εθνική Συλλογική Σύμβαση την έχουν υπονομεύσει όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Δεν μιλάνε για αξιοπρεπείς μισθούς. Κυρία Μαναλάκο, επιτρέψτε θα... Δεν έχουμε χρόνο. Την προηγούμενη, το 2022, υπάρχουν συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία. Πόσο κινιότανε το ΑΕΠ με 6,4%. Πόσο μειώθηκε ο μέσος μισθός, πάνω από 7%. 150 εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Στο 150 εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεων. Δηλαδή το 0,5% από το σύνολο των επιχειρήσεων, είχαν κύκλο εργασιών 106,8 δισεκατομμύρια το 2022. Σε τι ΑΕΠ αντιστοιχεί? Στο 55% του ΑΕΠ. Με αυτό κλείνουμε, κυρία Μαναλάκου, λοιπόν, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Αυτό που διακυβεύεται είναι να μην χαλαλήσουν οι εργαζόμενοι την ψήφο τους στην ενίσχυση, κυρία Μαναλάκου, στην ενίσχυση κομμάτων με αντιλαϊκές πολιτικές, να ενισχύσουν τη φωνή τους, δηλαδή. Ωραία. Να δυναμώσουν το ΚΚΕ μέσα και έξω από την Βουλή.